αγαπημένοι μας φίλοι, γιατί θα μπορούσε να είναι και φίλη μας Αθηνά Ωνάση, λοιπόν, που πήρε μέρος στους αγώνες τους υπηκούς. Τις φωτογραφίες να βλέπουμε παρακαλώ πρώτα. Τους αγώνες τους υπηκούς τη βλέπουμε εδώ αδυνατισμένη. Πιο εύμορφη, πιο χαλαρή, πιο ανανεωμένη. Είναι στη Βερόνα πριν από 3 μέρες. Είναι αυτοί οι υπηκοί αγώνες, ναι, στους οποίους συμμετείχε. Όλοι γράφουν ότι εμφανίστηκε με άλλο άλογο, γιατί ξέρουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αλόγου. Πάει ο Κορνέτος. Είναι σεξι. Πάει ο Κορνέτος. Πολύ είναι σεξι, παιδιά, έχω να σας πω. Εγώ την έχω δει και από κοντά. Μπορώ να το πω. Ναι. Για βεβαίως, γιατί έχουμε καλύψει τότε στο ΣΤΑ, ναι, το γάμο, ναι, της με τον Αλβάρο. Και είχες πάει εσύ. Ναι. Μπράβο, Ελεάνα, αυτό είναι χειροκρότημα. Σε δύο εβδομάδε θα πάω πάλι. Γι' αυτό μακροημέρευσε ο γάμο. Μπράβο, Ελεάνα. Μπράβο, γούρι, γούρι. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ψηλό κορίτσι. Είναι πολύ ψηλή. Είναι γύρω στο 1,80. Είναι ψηλή. Είναι πολύ ψηλή. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Έχει πάρει. Όχι, έχει πάρει από του Χερί Ρουσέλ το σόι που ήταν ψηλό. Λοιπόν, είναι πολύ ψηλή και είναι και ψηλή και για αναβάτη, έχει υπόψη σου. Γιατί οι αναβάτε πρέπει να είναι μικροκαμωμένοι. Δεν είναι μικροκαμωμένοι, όπω και ο Αλβάρο είναι ψηλό. Είναι η πρώτη τη εμφάνιση. Έχω να σα πω ότι κάτι που δεν γνωρίζει. Πολύ, πολύ. 36 δικαστήρια έχουν ήδη κάνει, Φέη μου. Με τον Αλβάρο. 36 δικαστήρια. Και γρήγορα. Πολύ γρήγορα και αθόρυβα. Γιατί ενώ δεν εκδικάζονται οι Ελλάδες, δεν αργούνε. Όχι, δεν είναι πως στην Ελλάδα. Εκδικάζονται. Εδώ ακόμα θα ήμασταν στο πρώτο. Στο πρώτο δικαστήριο. Το διαζύγιο δεν βγήκε ακόμα. Το διαζύγιο λοιπόν δεν έχει βγει ακόμα. Έχω να σου πω ότι αλλιεύσαμε από το Facebook του κυρίου Μανθεάκη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην οικογένεια και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Κάποια λοιπόν ντοκουμέντα. Αυτός λοιπόν ο Ρος Φάκελος, Φέη μου. Ναι. Είναι το διαζύγιο. Και τον έχει στα χέρια του κύριου Σμαντράκη. Τον έχει προφανώς γράφει βιβλίο. Γράφει εκεί πάνω, θα δεις που γράφει Divorce Αθηνά Ωνάση, διότι όλα τα βλέπει το αιτήσιο μας μάτι. Το ανέβασε ο ίδιος στη σελίδα του. Και επίσης έχει και κάποιες αποκαλύψεις με εισιτήρια, τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε κλείσει ο Αλβάρο εισιτήριο με την Νίνα αγαπημένη του, ενώ ακόμα ήταν παντρεμένος με την Αθηνά. Και είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, σου λέει, σε διαφορετικές θέσεις για να μην καρφώνονται, Φέη μου. Γιατί λέτε. Ναι. Τα λέμε όλα αυτά γιατί είναι σκάνδαλα. Πώς να μην στηρίξουμε το κορίτσι. Συγγνώμη, είναι πιστήριο αυτό το ότι είχαν κλείσει εισιτήριο να πάνε κάπου. Τυχαία, βρέθηκαν στο ίδιο αεροπλάνο. Ναι, ναι. Και μετά τα φτιάξανε αμέσως. Τα φτιάξανε. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ανέβασε. Το ανέβασε για κάποιο λόγο. Για να πετάξει μια σπόντα προφανώς. Ακριβώς. Πάντως έχω να σας πω, παιδιά, ότι ο Αλβάρο ζει μια υπερζωή με την αγαπημένη του. Τη βλέπουμε εδώ. Παρουσιάστρια της βραζιλιάνικης τηλεόρασης. Ανεβάζει συνέχεια στο Instagram. Σ' αγαπώ, αγάπη μου, μοναδική έρωτά μου. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου σωστό. Συγγνώμη, Ελένα μου, δεν είναι καθόλου σωστό αυτό το πράγμα. Έχει μόλις χωρίσει. Υπάρχει ένα πολύκροτο διαζύγιο. Υπάρχουν δικαστήρια που εκκρεμούν. Και ανεβάζει τον έρωτά σου πόσο ευτυχισμένο είσαι. Τι θα κάνει, θα κλειστεί με στο σπίτι, δηλαδή. Όχι, όχι, αλλά να έχει ένα σεβασμό. Για από τη στιγμή που χώρισε, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι πρώτα χώρισε και μετά. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο Αλβάρο είναι ένα ωραιότατο πρικοθύρα. Μπράβο. Έλα, γιατί το λε αυτό, Βρελεάνα, αποκλείεται. Το πιστεύω ακράτο. Μόνο εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν σίγουρος ότι ο γάμος θα κατέληγε εκεί και προσπαθεί τώρα να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτός, από την Αθηνά. Αυτός ο άντρας ως πατέρας τώρα, το εξετάζω ως πατέρας. Να. Δεν κρίνω γιατί δεν είμαι πατέρας, απλά πολύ παρατηρητής απ' έξω. Είχε ένα κορίτσι, το οποίο, μιλάω για την Αθηνά Ωνάση, το οποίο στα παιδιά του, το οποίο στάθηκε και το είδαμε αυτό, ότι στάθηκε. Βεβαίως, παντού στα παιδάκια. Η μαμά του ενός κοριτσιού αυτοκτόνησε, δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις.